Δηλαδή, εμείς ήδη ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια αντίδραση στο νόμο του προηγούμενου, το 3863, το γνωστό νόμο Λοβέρδου, τον οποίο έγραψα την εγκύκλιο. Για όντως, γιατί ξαφνικά ακούω, ας πούμε, λέει, υπουργός είσαι, πέτα τον νόμο. Πολύ ευχαρίστω, θα τον πετάξουμε τον νόμο. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και αυτό επεξεργόμαστε με τον υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, και λέμε ότι όντως δεν είναι. Κάποια πράγματα δεν είναι βιώσιμα. Και ο νόμος αλλάζει με νόμο. Και ο νόμος αλλάζει με νόμο. Δεν είναι έτσι, μαγικά. Μα γι' αυτό λέω ότι κάποιο κόσμο, εγώ δέχομαι την αντίδραση του κόσμου, την κατανοώ. Την κατανοώ, έστω και αν είναι καμιά φορά εις βάρος μου. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είναι έτσι ο νόμος, φτιάχνουμε ένα νόμο. Ήδη ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ανακουφίσει χιλιάδες κόσμου με την έννοια ότι λύνει παθογένειες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης κάποιων προβλημάτων που ήταν στην καθημερινότητα του Έλληνα. Αυτό μέχρι να μαζευτεί, να ομογενοποιηθεί, να κωδικοποιηθεί και να βγει σε νομοσχέδιο, έχει μια διαδικασία. Σε τι θα αφορά πάντως, κύριε Χαϊκάλη, για να το καταλάβω. Προβλήματα τα οποία είναι άπλα ασφάλιση. Όχι, το 3863 θα είναι ο νόμος ο οποίος ουσιαστικά θα γίνει μια παρέμβαση. Πλήρης μεταρρυθμιστική, όπου θα αλλάξει πλήρως, γιατί όντως έχουμε καταλάβει ότι το 3863 όπως υπάρχει, και το λένε οι Τροϊκανοί. Mm-hmm. Άμα βρείτε κάτι καλύτερο και φέρετε άλλο καλύτερο, να το καταργήσουν και να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία σκέψης. Αυτή λοιπόν τη διαδικασία την επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή κάτω στο τραπέζι για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το νόμο. Δεν θα το αφήσουμε έτσι το νόμο Λοβέρδου να υπάρχει. Θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένο? Δεν μπορώ να σας πω κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα, μ' αρέσει να κάνω πράγματα και μετά να μιλάω. Απλώς σας λέω ότι είμαστε σε ένα δρόμο όπου πραγματικά πιστέψτε με θα είναι σωστός. Σαν δείγμα, απλώς να σας πω κάτι. Συγγνώμη, διακόπτω, μας έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Βρούτσης. Κάτι σου έστειλε, λέει, να το διαβάσω. Στέλνει SMS ο Βρούτσης. Δεν ξέρω. Email, κάτι. Email δεν ξέρω, μπορεί. SMS δεν μου λοιπόν, στείλει. Προφανώς επειδή αναφέρθηκε πριν και ο Χαϊκάλης. Για συνεχίστε. Όχι, σε αυτό το κομμάτι έτσι αναφέρει ο κ. Νικολόπουλος. Για να μην παρεξηγηθεί ναι, το θέμα του. Λέω ότι μέσω του κ. Βρούτση και αποθεί αυτό. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος θα εφαρμοστεί, κύριε Χαϊκάλη? Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος είναι στα χαρτιά μέχρι να βρούμε ισοδύναμα. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε για τα ισοδύναμα. Mm-hmm. Αυτό που να σας πω, γιατί μας έχουν αφήσει, δεν είναι μέχρι να βρεθεί ισοδύναμα, πότε θα πρέπει να εφαρμοστεί? Δεν εφαρμοστεί. Είναι στη συμφωνία μετά το κομμάτι, θα μπει στον Οκτώβριο. Ναι. Μας έχουμε ένα καιρό μέχρι στιγμής να βρούμε τα ισοδύναμα. Αυτό λέω. Δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό λέω. Το deadline για να εφαρμοστεί, εφόσον δεν βρεθούν ισοδύναμα, πότε είναι? Δεν υπάρχει deadline. Υποτίθεται ότι είναι μέσα σε ένα κομμάτι τον Οκτώβριο που θα κλείσει ο ολόκληρος ο κύκλος της συμφωνίας. Mm-hmm. Ότι να μπούμε ουσιαστικά μέχρι τον Οκτώβριο. Είστε αισιόδοξοι ότι θα βρείτε ισοδύναμα? Παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, σου λέω, τις οποίες επεξεργαζόμαστε, οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να τεκμηριωθούν πλήρως για να μπορέσουμε να τις βάλουμε σε ισχύ. Γιατί όντως, αν συμβεί αυτό, θα αποτελέσουν πολύ ισχυρό ισοδύναμο για να αποφύγουμε τη ρήτρα, ειδικά στο ΕΤΕΑ. Θα πάμε σε ένα ενιαίο ταμείο, κύριε Χαϊκάλη. Ένα μεγάλο ταμείο κυρίας ασφάλισης. Αυτό πού προκύπτει? Υπάρχουν, ακούμε και τέτοια πράγματα. Υπήρξε ένα πρωτοσέλιδο, νομίζω, χθες ή προχθές, που έλεγε ότι θα ενοποιηθούν τα πάντα σε ένα ταμείο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε σκέψη, γιατί είπα, κουβεντιάζουμε με τον Υπουργό. Αν υπάρχει κάτι ο Υπουργό στη σκέψη του Υπουργού για κάτι τέτοιο, δηλαδή σε ένα μεταρρυθμικό σύστημα, το οποίο θα υπάρξει και να αφορά το ασφαλιστικό, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, αλλά έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι. Μπορεί να κάποιοι αυτοί δεν την γνωρίζω ή δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Αλλά ότι θα υπάρξει αναμόρφωση και μεταρρύθμιση στο μεταρρυθμιστικό συντόμως. Και να σας πω και κάτι. Θα πρέπει να πούμε σε ένα άλλο κύκλο. Νοοτροπίας. Δηλαδή, θα πρέπει η ασφαλιστική συνείδηση να μπει σε προτεραιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, και θα πρέπει η τώρα που είπατε εδώ, μισό λεπτό, και από τον εργαζόμενο. Επειδή είπατε πριν για τα όρια ηλικίας, ότι είναι κάποια πράγματα που είναι σωστά, που κακώς δεν τα είπαμε τόσα χρόνια και που πια θα πρέπει να σταματήσουμε ενδεχομένως να χαϊδεύουμε τα αυτιά των πολιτών. Και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Μήπως και στο κομμάτι το υπόλοιπο του ασφαλιστικού, πέρα από τα έτη συνταξιοδότηση, θα πρέπει κάποια πράγματα πια να υποθούν ομά. Έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και να μην ωραιοποιούμε καταστάσεις. Είμαι πρώτος που λέω ότι οι ασφαλιστικές εισφορές, ειδικά στο ΙΚΑ, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα πρέπει να πέσουν. Για να πέσουν όμως και να μην υπάρξει ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να αποφύγουμε τη εισφοροδιαφυγή, η οποία είναι στο 30%, όταν στην Αυστρία αυτή τη στιγμή είναι στο 1,5%. Ναι, αλλά είχατε βάλει στο τραπέζι την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον έχουν ζητήσει στα ταμεία, γι' αυτό σας λέω. Την έχουν ζητήσει στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί μειώσανε η ζήτηση, τρώει κατ' τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. Αυτό το κάνανε, λέει, για να λειτουργήσει υπέρ της ανεργίας. Δεν λειτουργήσε. Δεν προσλάμβανε.
Ναι, αλλά δεν είναι σε αυτή την αντικείμενο προσλήψεων ή ασφαλισμένη εργασία. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Γι' αυτό σα είπα. Ότι εγώ είμαι να πέσουν οι ασφαλιστικέ φορέ, αλλά πρέπει. Γιατί όμω αυτή τη στιγμή είναι σε υψηλό επίπεδο? Γιατί δεν πληρώνουν όλοι, υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε πρώτα τι παθογένειε του συστήματο για να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη τρύπα τη φοροδιαφυγή και μετά να κοιτάξουμε να δούμε πώ μπορούμε να μειώσουμε τι εισφορέ για να μην μπατάρει το ασφαλιστικό σύστημα. Πώ θα γίνει αυτό? Με το να συνειδητοποιήσει κανείς ότι πρέπει να ασφαλίζεται και να βάλουμε και τη συνυπευθυνότητα του εργαζόμενου, η οποία δεν υπάρχει, είναι ατύπως δηλωμένη αυτή τη στιγμή η συνυπευθυνότητα. Δηλαδή είναι υπεύθυνος και ο εργαζόμενος, ο οποίος θα πρέπει, όχι μόνο με την καταγγελία, αλλά με τον τρόπο ότι ξέρεις κάτι, οφείλεις και εσύ να ζητάς την ασφάλισή σου, γιατί δεν σε καλύπτει, δεν θα σε καλύψει αργότερα στα συντάξιμα, θα βρεθεί σε πρόοδο διεξόδου στα επόμενα χρόνια. Και το δεύτερο είναι να επιβραβεύσουμε, υπάρχει αυτό, και αν μας ακούει και ο κύριος Βρούτσης, το σχέδιο Περσέας, το οποίο είχε την υπογραφή του, το οποίο όμως έμεινε στον αέρα και το οποίο θέλουμε να το τελειοποιήσουμε, την επιβράβευση των υγιών επιχειρήσεων, συνεπών επιχειρήσεων, οι οποίες να φύγουν από το στόχαστρο, να μπούμε επίσης, να ρίξουμε ένα σύστημα το οποίο θέλω να βάλω, είναι το point system της επιχειρήσης από βαθμούς επισφάλειας, δηλαδή μια, για τις συνεπείες, για τις συνεπείες, και μια επιχείρηση η οποία παραδείγματος χάρη έχει διευθύνοντα σύμβουλο ή νόμιμο αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι 75 χρονών, 70 χρονών και χωρίς περιουσιακά στοιχεία, να μπαίνει σε άλλο βαθμό επισφάλειας η εταιρεία, όταν παρουσιάζεται με ανασφάλιστος να μπαίνει σε άλλο βαθμό επισφάλειας. Οπότε ουσιαστικά τι κάνεις? Βγάζεις από το στόχαστρο το συνεχόμενο επαναληπτικό κύκλο που έχεις κάνει στους ελέγχους και τον στοιχειοθετείς εκεί που πρέπει, το στοχοποιείς εκεί που πρέπει να πας, σε επιχειρήσεις δηλαδή που όντως μπορεί να παρουσιάσουν πρόβλημα. Μην πηγαίνεις και στις επιχειρήσεις που είναι συνεπείς και τους κάνεις ελέγχους και δημιουργείς πρόβλημα. Τώρα που βλέπετε τα πράγματα από μέσα, πόσο απέχουμε στο να γίνουμε μια κανονική χώρα όσον αφορά το ασφαλιστικό και όχι φόρου ζωής το κράτος να καλύπτει τα ελλείμματα των ταμείων. Να σας πω κάτι. Πριν πάμε στο κεφάλαιο της εξουσίας που έχει τη δική της, αν θέλετε. Όχι, δεν είναι στο εξουσίας. Θα σας πω κάτι. Είμαι ένας μήνας που κλείνω στο Υπουργείο. Αύριο μεθαύριο είναι ένας μήνας. Το μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς που έχω δει αυτόν τον ημέρο με έχει εντυπωσιάσει. Τόσο μεγάλο ποσοστό. Διαφθορά. Η διαφθορά στη βάση. Στη βάση. Δηλαδή. Γιατρούς που τα παίρνουν από τα ΚΕΠΑ. Γιατρούς στο ΙΚΑ που ειδοποιούν για τις φοροδιαφυγές. Δηλαδή, γίνεται έλεγχος, μην πάτε να κάνετε. Ελεκτές οι οποίοι έχουν πρόβλημα, οι διευθυντές καταστημάτων. Και σήμερα ΙΚΑ, αυτά που λέτε. Και τώρα. Σήμερα, ναι. Αυτά, να σας πω ένα παράδειγμα. Το οποίο διευθυντής σε μια τουριστική μονάδα, διευθυντής σε τουριστική μονάδα, έλεγε στους εργαζόμενους αλλοδαπούς, άλλο πρόβλημα εκεί πέρα, τις φοροδιαφυγές. Είχαμε αύξηση τουριστών στην Ελλάδα και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Το οποίο γίνεται και να κάνω μια παρένθεση, γιατί πρέπει να μπουν και αντικειμενικά κριτήρια σε κάποιες μέρες. Ακούστε. Έλεγε στους εργαζόμενους: θα σας βγάλω χρεωστική κάρτα, να παίρνει τα λεφτά σας. Τους έδινε 400 ευρώ στο χέρι. Υποτίθεται ότι τους είχε για μισθό 1000 ευρώ. Και με το διευθυντή υποκαταστήματος τραπέζης έπαιρναν τα υπόλοιπα. Ευρηματικό. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ευρηματικό. Καμιά συνέπεια είχε αυτό. Πώς να αποδειχθεί? Πώς να αποδειχθεί? Ό,τι γίνεται. Αλλά πρέπει, γιατί πήγε ο άνθρωπος να ζητήσει την κάρτα του και πήγε μετά στην τράπεζα και το είχαν πει ότι έχει γίνει κάτι κανονικά. Κάποια δυνατότητα να το αποδείξει. Αυτό σας λέω, ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται από κάτω υπόγεια και δεν μπορούν, αν δεν μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι να βγουν δημόσια, υπό το φόβο της απειλής της απόλυσης ή των οποιοδήποτε, δεν μιλάνε. Αν δεν υπάρξει λοιπόν επίσημη καταγγελία ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Πάντως αυτό που μας λέτε είναι ότι η διαφθορά συνεχίζει και βασιλεύει. Να σας πω κάτι, για να βγουν συντάξεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 50% εκατοστάρικα για να πάρουν θέση. Πρέπει να δούμε το μηχανογραφικό. Για να δούμε πραγματικά πώς πρέπει όντως να παίρνουν αριθμό οι συντάξεις και να ξέρουν σε ποιο αριθμό βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αυτό να ακούσουμε την κοινωνία λοιπόν σε κάποιες τέτοιες μικρολεπτομέρειες, οι οποίες όμως αλλάζουν και αναβαθμίζουν την καθημερινότητά του, την κάνουν πιο ανθρώπινη, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Έξω από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάμε. Επειδή η ερώτηση στα χείλη όλων των συνταξιούχων που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι, πρέπει να περιμένω κι άλλη μείωση στη σύνταξή μου μέσα στους επόμενους μήνες? Λοιπόν, έχετε να ξεκινήσουμε, γιατί δεν το μιλήσαμε αυτό καθόλου το κομμάτι. Καταρχάς να υπενθυμίσω για τον εγκύκλιο, την οποία πρέπει να το ξεκαθαρίσω κι εγώ. Δηλαδή. Η εγκύκλιο δεν καταργεί, δεν κόβει συντάξεις. Είναι εφαρμοστική εγκύκλιο του νόμου 3863 του κ. Λοβέρδου, ο οποίος το 2010, να το πάρουμε από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος, ψήφισε αυτόν. Θα σας πω κάτι, μην το αφήνω όμως τελευταίο και είναι πολύ σημαντικό. Και θα έλεγε η κατώτατη σύνταξη θα βγαίνει με τα 15 ημερομίσθια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που θα υπάρχει το 2015.
Ο νομοθέτης είδε το 2012 με υπουργική απόφαση και κατέβασε το κατώτατο ημερομίσθιο από 33 ευρώ στα 26,18. Και έτσι βγαίνει το 392 που είδε ο κόσμος και που αφορά τους νέους συνταξιούς που θα βγουν από τη δημοσίευση του νόμου 14-8 και μετά στη σύνταξη. Και το κομμάτι αναλογικά, φαντάζομαι. Και το κομμάτι. Αλλά οι συνταξιούχοι, λοιπόν, οι μέχρι στιγμής που παίρνουν τις συντάξεις τους, δεν θα δουν καμία μείωση έξω της αύξησης της ασφαλιστικής φοράς από 4-6% και στο έξω το επικουρικό, το οποίο δεν το καταλαβαίνουν, απλώς πρέπει να πληρωθούν. Είναι παράλογο. Τι να σας πω τώρα, λοιπόν. Είναι πολύ μικρό το ποσό όμως. Είναι πολύ μικρό το ποσό. Δεν είχαμε πει ότι δεν θα υπάρξουν. Βεβαίως. Να σας πω κάτι όμως. Η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην υποκατάρρευση. Και το βρήκαν αυτό σαν ένα στοιχείο να βρούμε. Παλεύουμε να βρούμε κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι. Να δεσμευτείτε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις στις συντάξεις επόμενα. Αλλά ναι, όταν λέμε συντάξεις, ναι, όταν λέμε κόψιμο συντάξεων, όχι. Από εδώ και πέρα τώρα λοιπόν. Στις συντάξεις που βγαίνουν από. Και να μην τρέχει ο κόσμος να πηγαίνει στη σύνταξη τώρα. Είτε έχει βγει από 1-1-15, λέει από το Μάιο έχει θεμελιώσει. Τα θεμελιωμένα καταρχάς, να σας πούμε ότι δεν θίγονται καθόλου. Έτσι. Ούτε η χειρία και αναπηρία, ούτε οι πρόωρες απλώς έχουν πάει. Ήταν 6,5 χρόνια, τα κάναμε 5. Μέχρι το 22 που ουσιαστικά θα μπουν στο ενιαίο σύστημα, δηλαδή τα 62 μειωμένα. Να τελειώσετε για να τελειώσουμε, γιατί είμαστε και 10 λεπτά over από το διάλειμμα. Ναι, και να σας πω. Πάνω. Λοιπόν, έχουμε περάσει. Για το θέμα λοιπόν των αυτών που θα βγουν στη σύνταξη, μέχρι το 10 ο προϋπολογισμός, ο υπολογισμός θα γίνεται μέχρι το 10 κανονικά όπως ίσχυε. Και από το 10 μέχρι το 14 θα υπάρχει αυτό το κομμάτι του υπολογισμού της αναλογικής σύνταξης, ώστε όσοι βγαίνουν θα παίρνουν το κομμάτι που τους αναλογεί και μετά φτάσουν στο 67 θα παίρνουν το οργανικό λοιπόν, κομμάτι. Για να κλείσουμε, η δήλωση που έμεινε από τον ανασχηματισμό ήταν η δήλωσή σας περί της καυτής πατάτας που θα προσπαθήσετε να τη δροσίσετε. Αυτό που είπα, μέχρι στιγμής δροσίστηκε η πατάτα ή κάηκε το χέρι σας. Μέχρι στιγμής ακόμα είναι, την κρατάω στο χέρι και προσπαθώ. Είπα, ξέρω ότι αναλαμβάνω. Αναλαμβάνω μια καυτή πατάτα την οποία πρέπει να την αγαπήσω και ή δυνατόν να την κάνω να δροσίσει κιόλας. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια. Πού είμαστε τώρα, της αγάπης με την πατάτα. Της αγάπης και η αγάπη υποδηλώνει το στόχο να δουλέψουμε για το πώς θα τη δροσίσουμε και νομίζω ότι σε λίγο θα δικαιωθούμε. Πάντως δροσίστε την πριν πάει χειμώνας, γιατί αν πάει χειμώνας πρέπει να τη ζεστάνετε. Θα είναι μια σχέση αυτή με την πατάτα. Σχέση αγάπης. Να ξέρετε, από αυτή όμως, από αυτή τη δήλωση, κρατήσατε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και μια άλλη δήλωση η οποία. Ήταν, ότι δεν θα μιλάτε πολύ. Δεν όχι, θα έχετε, όχι, όχι. Έξω από αυτή. Ότι έχω 35 χρόνια ένσημα. Που σημαίνει ότι είμαι ένας άνθρωπος της αγοράς. Σε αυτό σας βγάζουμε το καπέλο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε 35 δουλέψει. 35 χρόνια ένσημα και έχετε δουλέψει σκληρά. Κατανοώ τι σημαίνει ένσημο. Γιατί αυτό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, ασφαλώς. Έστω και αν είχε, θα πρέπει να αποτυπώνεται πάνω στη διαδικασία υλοποίησης κάποιων πραγμάτων. Δεν σας λέει τίποτα, έχετε δουλέψει σκληρά, ξέρετε τι σημαίνει δουλειά, ξέρετε τι σημαίνει και πείνα και δυσκολία. Σε ένα εποχιακό επάγγελμα, το οποίο δηλαδή δύο φορές το χρόνο. Σε αυτό δεν το συζητάμε. Που ψάχνουν για δουλειά. Αλλά σας λέω, εγώ σήμερα είμαι πολύ θετικός, γιατί πήρατε κατά κάποιο τρόπο πίσω υπερβολές που είχατε πει στο παρελθόν και με τον τρόπο σας και εσείς ζητήσατε μία συγγνώμη για όλα αυτά κάτι, που είχαν υποθεί το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτή την προσπάθεια την οποία πάμε να κάνουμε, θέλουμε δίπλα μας και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Και θα τους αποδείξουμε αν αξίζουμε την εμπιστοσύνη ή όχι. Mm-hmm. Και επειδή είσαστε δημοσιογράφοι και δύο, έχουν το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δημοσιογραφικά ταμεία. Στην ενοποίησή των θα συμβάλλετε, δεν είναι το θέμα τώρα. Ή θα αρχίσουμε. Εκεί να δείτε παθογένειες χρόνων. Εκεί να δείτε παθογένειες. Στον τρίτο δικό σας, για να δείτε τις οποίες θα πρέπει να λύσουμε. Ό,τι ισχύει για όλους, προφανώς θα πρέπει να και ισχύσει. Και όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Και για να μην ευλογούμε τα γένια μας και εμείς τα προηγούμενα χρόνια, επειδή είχαμε μια προνομιακή σχέση με την εξουσία, πιάναμε τους υπουργούς και λέγαμε κάντε αλλαγές, αλλά τα δικά μας μην τα πειράζετε. Σας είπα, αυτό δεν είναι μόνο για τους δημοσιογράφους. Είναι για πολύ κόσμο. Θα μπούμε, λέει, στο ΕΤΕΑ, αλλά με δικά μας τα προνόμια, μην χάσουμε τα προνόμια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.